Okay. Δεν είμαι πλήρως εξοικειωμένος ακόμα με τα μικρόφωνα στο Κοινοβούλιο. Παρά τα αυτά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την δυνατότητα που μας δίνετε και με την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να παρουσιάσουμε και να ενημερώσουμε την Βουλή των Ελλήνων και την Επιτροπή σας για τα ζητήματα που αφορούν στην πανδημία και δει τα ζητήματα που καλείται καθημερινά να αντιμετωπίσει το Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων. Η πανδημία που τόσο αναπάντεχα άλλαξε τη ζωή μας, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί μια τεράστια δοκιμασία για όλους μας. Για το σύνολο του κρατικού μηχανισμού, για την κοινωνία μας, για τον κάθε έναν από εμάς προσωπικά. Μετά την πρώτη πολύ δύσκολη φάση αντιμετώπιση του κορονοϊού, που έκανε όμως τη χώρα μας παράδειγμα στη διεθνή κοινότητα, βρισκόμαστε και πάλι σε μια κρίσιμη φάση αυτής της μάχης με τον αόρατο εχθρό. Πριν από ένα χρόνο, κανείς μα κανείς δεν φανταζόταν ότι θα έρχομαστε αντιμέτωποι όλοι μας με μια παγκόσμια πανδημία. Η δουλειά μας όμως στην πολιτική προστασία είναι να αντιμετωπίζουμε με αποτελεσματικότητα κάθε κίνδυνο, κάθε πρόκληση. Γι' αυτό κάναμε και σε αυτή την περίπτωση το καθήκον μας, έχοντας ήδη προχωρήσει από τον προηγούμενο Φεβρουάριο στη σύσταση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων με τον νόμο 4662, κληθήκαμε τον ίδιο κιόλας μήνα να διαχειριστούμε άμεσα μια από τις μεγαλύτερες υγειονομικές κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει όχι μόνο η χώρα μας, αλλά ολόκληρη παγκόσμια κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική προστασία με απόφαση του Πρωθυπουργού ανέλαβε ένα καθαρά συντονιστικό ρόλο στη διαχείριση πανδημίας αυτής της έκτατης κρίσης, όπου σε συνέχεια της αξιολόγησης των επιδημιολογικών στοιχείων σε άλλες χώρες προχώρησε στην εκπόνηση των απαραίτητων σχεδίων αντιμετώπισης πριν ακόμα από την εμφάνιση του πρώτου κρίσματος στη χώρα μας. Με ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό στρατηγικό σχέδιο, σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία αλλά και φορείς, ανταποκριθήκαμε με άμεσα ανακλαστικά και στη νέα αυτή πρόκληση. Μοχθήσαμε νυχθημερών, αλλά κατορθώσαμε ως κρατικός μηχανισμός να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία, να αναπτύξουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα ψηφιακής τεχνολογικής διαχείρισης κρίσης παγκοσμίως, για την κατά το δυνατόν αρτιότερη θωράκιση της χώρας μας έναντι του ιού. Και φυσικά αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται. Από την πρώτη στιγμή που οι δικοί μας, οι επιστήμονές μας, έκουσαν τον κίνδυνο, τον κόδωνα του κινδύνου, ξεκινήσαμε να επεξεργαζόμαστε ένα εντελώς νέο σύστημα διαχείρισης της απειλής, με αξιοποίηση των πιο σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και επιστημονικών δεδομένων, εφαρμόζοντας ειδικά πρωτόκολλα αλλά και νέες ξεχωριστές διαδικασίες, με εξαντλητική χνηλάτιση των κρουσμάτων αλλά και των στενών επαφών τους. Έχουμε δημιουργήσει ένα μηχανισμό που μας επιτρέπει να παρακολουθούμε την εξέλιξη της κατάστασης σε καθημερινή βάση με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και να παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται με έκτακτα μέτρα, με στοχευμένες κινήσεις που έχουν αποδείξει και έχουν μέσα στον χρόνο δοκιμαστεί για την αποτελεσματικότητά τους. Το αποδεικνύουν τα στοιχεία. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι από την αρχή της πανδημίας έως και σήμερα το Κέντρο Εχνηλάτησης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας έχει εχνηλατήσει 141.204 επιβεβαιωμένα εγχώρια κρούσματα, από τα οποία προέκυψαν 265.267 στενές επαφές και 4.705 εισερχόμενα κρούσματα, από τα οποία προέκυψαν 8.327 στενές επαφές. Σχετικά με τους ερχόμενους στη χώρα, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την πρώτη φάση της πανδημίας και πιο συγκεκριμένα από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο, φιλοξενήθηκαν και τέθηκαν σε ελεγχόμενη καραντίνα 95.082 άτομα που εισήλθαν στην επικράτεια είτε αεροπορικώς, είτε ακτοπλοϊκώς, είτε μέσω των χερσαίων συνόρων μας. Επιπρόσθετα, από τη στιγμή που άνοιξε ο τουρισμός, δηλαδή από την 1η Ιουλίου και μέχρι την 31η Οκτωβρίου του 2020, εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου μέσω των στοχευμένων δειγματοληπτικών ελέγχων 2.427 κρούσματα, από την ιχνηλάτηση των οποίων προέκυψαν 4.117 στενές επαφές. Τόσο τα κρούσματα, όσο και οι στενές τους επαφές, τέθηκαν σε υγειονομική απομόνωση, σύμφωνα με τα εφιστάμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, στεγανοποιώντας μικρούς και μεγάλους κύκλους διασποράς, διακόπτοντας πολλαπλασιαστές και αλυσίδες εξάπλωσης του ιού. Ενώ επιπρόσθετα να σημειωθεί ότι το ίδιο χρονικό διάστημα εντοπίστηκαν άλλα 36.954 εγχώρια κρούσματα που είχαν 86.931 στενές επαφές. Όλοι, μα όλοι, ιχνηλατήθηκαν, απομονώθηκαν και διερευνήθηκαν επιδημιολογικά με υπευθυνότητα, με επιμονή και υπομονή από τις υπηρεσίες μας.
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας αποτελούν οι τεχνικές μας σκέψεις, τόσο με την επιστημονική κοινότητα, όσο και με όλους τους εμπλεκόμενους συναρμόδιους φορείς, στις οποίες αναλύονται και αξιολογούνται τα νέα δεδομένα, ώστε κάθε νέα αιστεία να εντοπίζεται και να στεγανοποιείται το ταχύτερο δυνατό. Κάθε νέα αιστεία, όπου και αν βρίσκεται, σε όποιο χωριό, σε όποια πόλη, σε όποια περιφερειακή ενότητα, σε όποια περιφέρεια. Στις συσκέψεις αυτές λαμβάνεται υπόψη να αξιολογείται και αναλύεται ένα πλήθος δικτών και παρακολουθούνται διαρκώς και καταγράφονται σε πλατφόρμες, αποτυπώνοντας τις μεταβολές της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας και παρέχοντας την πρωτογενή πληροφορία, η οποία εξάγεται από τα BIs μας, τα Board of Information, και στην οποία βασίζονται οι προσομοιώσεις που πραγματοποιούμε σχεδόν κάθε μέρα. Ταυτόχρονα, πολλά και διαφορετικά KPIs, τα Key Performance Indicators, που αφορούν στην εξέλιξη της πανδημίας, εξετάζονται σε καθημερινή βάση, σε διπλές τεχνικές συσκέψεις. Όπως π.χ. ο μέσος όρος αύξησης των κρουσμάτων, το Growth Average, ο κυλιόμενος μέσος όρος κρουσμάτων 7 και 14 ημερών, το 7 Days και 14 Days Moving Average, ανά 100.000 κατοίκους, ο μέσος όρος ηλικίας των νέων κρουσμάτων, η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, η διαθετησιμότητα σε κλίνες μεθ και απλές κλίνες, η πρωτογενής πληροφορία, τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο των συσκέψεων και των εκδηλατήσεων αντλούνται από τον ειδίκα. Την ίδια στιγμή συνεργαζόμαστε με τον ΕΟΔΗ τόσο για τη δική τους επιδημιολογική διερεύνηση, όσο και σε σχέση με τις δικές μας εκδηλατήσεις. Στην πολιτική προστασία έχει γίνει μια τεράστια δουλειά 1.638 ανθρώπων, οι οποίοι έχουν συνεργαστεί σκληρά άοκνα από την έναρξη της πανδημίας μέχρι σήμερα στην ιχνηλάτιση, στα κλιμάκια δειγματοληψίας, στην καταγραφή, στην ανάλυση, στην καταχώρηση, στην ενημέρωση, στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος, του ΕΟΔΗ, του Υπουργείου Υγείας. Πιο συγκεκριμένα, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεπλάκησαν για τη διαδικασία της ιχνηλάτισης και των ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας συνολικά 485 στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος, του ΕΟΔΗ, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις συνδράμουν με 616 υγειονομικά στελέχη τους στη διαδικασία εμβολιασμού, ενώ σημαντική είναι η συμβολή τους σε επίπεδο τέστινγκ με 146 στελέχη που έχουν διατεθεί για τους ελέγχους στις πύλες εισόδου και 390 στελέχη να συμμετέχουν σε 386 σημεία ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί σε όλη την επικράτεια για τον δωρεάν έλεγχο των πολιτών που το επιθυμούν. Ένας μηχανισμός κρατικός, άμεσος, αποτελεσματικός, στο πλευρό του πολίτη, με μόνο καθημερινό στοίχημα, αλλά και ευθύνη την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Κυρίες και κύριοι, στην πολιτική προστασία δεν είχαμε και δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. Απέναντι στην παγκόσμια πανδημία, απέναντι σε φωτιές, σε σεισμούς, σε πλημμύρες, στα επακόλουθα μιας ραγδαίας κλιματικής αλλαγής, είπαμε ένα μεγάλο όχι σε δικαιολογίες, σε εκτόσεις ευθύνης, σε αόριστες και ανούσιες αναζητήσεις και αναλύσεις. Είπαμε και κάθε μέρα επιβεβαιώνουμε τη βούλησή μας για σχέδιο, για δράση, για δημιουργικές και αποτελεσματικές πολιτικές απάντηση σε αριθμίες και παθογένειες δεκαετιών. Και είναι η ρίση του Καρχιδόνιου στρατηγού Ανίβα που έδωσε και δίνει τον τόνο, την κατεύθυνση και την προοπτική στη δική μας καθημερινή σκληρή προσπάθεια. Out viam inveniam, out faciam. Είτε θα τον βρούμε τον δρόμο, είτε θα τον φτιάξουμε. Εμείς δεν βρήκαμε έτοιμο κανέναν δρόμο. Κληθήκαμε να τον φτιάξουμε, να τον χαράξουμε απέναντι στην παγκόσμια πρόκληση, δημιουργώντας τα εργαλεία που μας επιτρέπουν να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα των πραγματικών δεδομένων, συγκρατώντας τους μηχανισμούς που μας επιτρέπουν να διαχειριστούμε την πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση, εξετάζοντας και αξιολογώντας κάθε μέρα τις εξελίξεις και λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα, πάντα με γνώμονα τις εισηγήσεις και τις αποφάσεις των επιστημόνων μας, των ειδικών. Μέτρα δυναμικά, εργαλεία που προσαρμόζονται διαρκώς στη νέα δεδομένα σε κάθε εξέλιξη. Μέτρα που δοκιμάζονται και αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω και την τεράστια συμβολή των ελεκτικών μηχανισμών στην εφαρμογή αυτών των μέτρων. Από την 1η Ιουλίου του 2020 μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου του 2021 έχουν διεξαχθεί συνολικά
από τις γυναίκες και τους άντρες της Διπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και των Δημοτικών Αστυνομιών, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και τις Περιφέρειες, 4.398.088 έλεγχοι και έχουν καταγραφεί 87.808 παραβάσεις. Έχουν επιβληθεί 95.632 πρόστιμα, καθώς και διοικητικές κυρώσεις αναστολής λειτουργίας χιλιάδων ημερών σε καταστήματα που δεν τηρούσαν τα μέτρα. Κυρίες και κύριοι, είναι πέραν κάθες αμφισβήτησης ότι η χώρα μας αποτελεί, ακόμα και σε αυτή τη δεύτερη φάση έξαρσης πανδημίας, ένα καλό παράδειγμα παγκοσμίως ως προς τη διαχείριση του κορονοϊού. Βρισκόμαστε σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με πάρα πολλές χώρες, και μάλιστα χώρες μεγαλύτερες, με περισσότερους πόρους, με περισσότερα μέσα, ίσως και με περισσότερες επιχειρησιακές δυνατότητες από εμάς. Και αυτό προφανώς δεν έγινε τυχαία, ούτε μας κάνει να εφησυχάζουμε. Παραμένουμε σε απόλυτη επιφυλακή, σε απόλυτη επαγρύπνηση. Όμως, καθοριστικός παράγοντας σε αυτή την επιτυχημένη διαχείριση ήταν η απόλυτη αποφασιστικότητα με την οποία η κυβέρνηση αντιμετώπισε εξ αρχής την απειλή. Η χάραξη μιας συγκεκριμένης στρατηγικής, η στενή συνεργασία με το επιστημονικό μας προσωπικό, με τους εμπειρογνώμονες και τους λοιμοξιολόγους μας, η προσήλωσή μας στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, με κάθε μέσο, με κάθε σύστημα που είχαμε στη διάθεσή μας ή ακόμα που δημιουργήσαμε και αναπτύξαμε ειδικά για αυτό το σκοπό. Σε επίπεδο καθημερινής διαχείρισης, μικρές αριθμίες είναι φυσικό να υπάρχουν. Πολλό δε μάλλον όταν από την αρχή κινηθήκαμε σε αχαρτογράφητα νερά, απέναντι σε έναν πραγματικά αόρατο εχθρό. Γι' αυτό και καθημερινά αξιολογούμε και τις επιχειρησιακές μας τακτικές, αλλά και τις διαδικασίες μας, και είμαστε σε μια διαρκή προσπάθεια βελτίωσης όλων των συστημάτων, όλων των εργαλείων μας. Η μεγάλη εικόνα παραμένει και αυτή είναι η αποφασιστικότητά μας, να βγούμε νικητές στη μάχη ενάντια στον κορονοϊό. Προτεραιότητά μας ως πολιτική προστασία, αλλά και ως κυβέρνηση συνολικά, είναι να συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα σε αυτή την πρωτόγνωρη δοκιμασία. Είναι ένα δύσκολο στοίχημα, μια πολυπαραγωγική εξίσωση με όρους που αλλάζουν καθημερινά. Αλλά τα καταφέραμε μέχρι σήμερα. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Πολίτες και πολιτεία. Έτσι θα τα απεξέλθουμε μέχρι το τέλος αυτής της δοκιμασίας. Και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε άοπνα, σκληρά καθημερινά, προκειμένου να ανταπεξέλθει η χώρα μας και σε αυτόν τον κίνδυνο, μέσα από το μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης κινδύνων που στόχο έχει να αποτελέσει την ασπίδα της χώρας μας σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Και σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή τη μάχη, δεν περισσεύει κανείς. Το στοίχημα ευθύνης, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι κοινό για όλους μας, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς ανούσιες αντιπαραθέσεις και όλα ψευτοδιλήμματα. Γιατί σε αυτή τη μάχη κατά της πανδημίας είμαστε όλοι μαζί, ή έστω θα έπρεπε να είμαστε όλοι μαζί. Γιατί είναι μονόδρομος η νίκη μας απέναντι στον ιό, και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενότητα. Γιατί όπου ενότητα, εκεί νίκη. Ubi Concordia, Ibi Victoria. Σας ευχαριστώ.